Η στρατιωτική γέφυρα τύπου Μπέλεϊ έχει στηθεί στην προέκταση της γέφυρας του Πλατανιά, όπου ο ποταμός Ιάρδανος παρέσυρε πριν από μία εβδομάδα το επίχωμα. Τα δύο τάγματα του τμήματος μηχανικού του στρατού ολοκλήρωσαν τις τεχνικές εργασίες που κράτησαν 3-24 ώρα. Αλλά δυστυχώς πάνω στον πανικό παίρνουμε λάθος αποφάσεις. Δηλαδή στον πανικό της καταστροφής πήραμε μια απόφαση που πιστεύω κάνα μήνα θα το έχουμε μετανιώσει. Κάτοικοι και επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής του Πλατανιά, κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι, εμφανίζονται από την προσωρινή λύση που αποφασίστηκε για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό. Στην Ελλάδα φοβόμαστε από την... έχουμε και μια παροιμία μηδέν μονιμότερων του προσωρινού και εκεί όλοι φοβόμαστε, ας πούμε, ότι μπορεί να εγκαταληφθούμε, μπορεί να μείνει έτσι, θα έρθει ο τουρισμός, θα ανοίξει η σεζόν και δεν μπορεί να έχουμε αυτό το πράγμα εκεί, να μου πείτε το τέτοιο. Σας είπα, σε μία εβδομάδα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Μηχανικός δεν είμαι, αλλά ρωτήστε μηχανικούς. Η λύση της στρατιωτικής γέφυρας δόθηκε με παρέμβαση του ίδιου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελου Αποστολάκη, ως προσωρινή για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο νομός Χανίων. Η τοπική κοινωνία, ωστόσο, εκφράζει φόβους τόσο για τη λειτουργικότητα της γέφυρας, όσο και για πιθανή διατήρησή της, ενδεχόμενο που θα έχει συνέπειες στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Καταστροφή γενική του νομού Χανίων. Ούτε θα μπαλωθεί ποτέ, ούτε σε 50 χρόνια. Δεν πρόκειται να φτιάξουν αυτά τα πράγματα. Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του δρόμου πριν από την έναρξη της τουριστικής περίοδου τονίζει η Ένωση Ξενοδόχων Χανίων. Όπως είναι γνωστό, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού και από τη στιγμή που είναι εμφανές ότι έχει καταρρεύσει τμήμα του δρόμου και όχι η γέφυρα, αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν γίνονται άμεσα ενέργειες αποκατάστασης του συγκεκριμένου τμήματος και επιχειρείται μια πρόχειρη κατασκευή με στρατιωτικού τύπου γέφυρα, η οποία δεν παραπέμπει σε τουριστική περιοχή και παράλληλα προδιαγράφει τα τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα που θα προκύψουν με το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου. Η γέφυρα του στρατού έχει μήκος 39 μέτρα και θα είναι μίας μόνο κατεύθυνσης. Εκτιμάται δε ότι δεν θα είναι δυνατή παρά την αρχική πρόβλεψη η διέλευση οχημάτων άνω των 10 τόνων. Άκουσα πως δεν μπορούν να περάσουν μεγάλα λεωφορεία. Άκουσα. Στη γέφυρα του Πατελαρίου, στο Δήμο Πλατανιά, τοποθετήθηκε μια μικρού μήκους γέφυρα Μπέλεϊ. Τεχνικά προβλήματα όμως εμποδίζουν την παραδοσή της σε κυκλοφορία. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολο Βουλγαράκη, θα γίνουν πρόσθετες εργασίες στη γέφυρα του Πατελαρίου, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση ακόμη και βαρέων οχημάτων. Η γέφυρα του Πλατανιά δεν αναμένεται να δοθεί σε κυκλοφορία πριν από τη Δευτέρα, καθώς απαιτείται μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης και τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών.